κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια στο Ατσαλένιο. Ο ΠΟΑ δίνει βάρος στα δικά του παιδιά, στα παιδιά του προσφυγικού προαστίου και αυτά τον δικαιώνουν. Τους δίνει την ελπίδα ότι μια μέρα θα παίξουν στην πρώτη ομάδα και τα περισσότερα παιδιά τα καταφέρνουν. Με τον Νίκο Μακράκη, υπεύθυνο της Ακαδημίας, να μιλάει και για τους ανθρώπους από το εξωτερικό που έρχονται να δουν. Βέβαια, ο ΠΟΑ πάντα έδειχνε ότι έδειχνε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στις ακαδημίες του. Αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε και όσο περνάει θα το ενισχύουμε ακόμα περισσότερο. Στόχος είναι τα παιδιά τα δικά μας, αλλά και παιδιά του και της υπόλοιπης Κρήτης να έχουν την ευκαιρία, αν θέλουν να πάνε και στο πιο υψηλό επίπεδο ή τουλάχιστον να δοκιμάσουν. Όπως είναι και αυτό το camp, είναι μια ευκαιρία για όλα τα παιδιά πέρα από του ΠΟΑ και για παιδιά εκτός ΠΟΑ. Δύο μεγάλες ιταλικές ομάδες και ιστορικές, Τωρίνο και Κάλιαρη. Κάλιαρη και Τωρίνο είναι εδώ με τους εκπροσώπους τους και μάλιστα μίλησαν και στα παιδιά. Σίγουρα αυτό δίνει μια άλλη οντότητα. Σίγουρα έχουν έρθει δύο άνθρωποι που είναι χρόνια στο χώρο, με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Είναι τιμή μας και τους ευχαριστούμε που ήρθανε. Στόχος μας είναι αυτό το camp να γίνει θεσμός και κάθε χρόνο να το κάνουμε και πιο καλό και ίσως και με μεγαλύτερα ονόματα. Να ανέβω ίσως τον ΠΟΑ και λίγο πιο πάνω. Με σκληρή δουλειά γίνονται όλα αυτά. Και θέλεις. Αυτή τη στιγμή, επειδή με τρίτη ηλικία, είναι να περάσω εκεί που θέλω και μετά έχει ο Θεός. Θα δείξουμε που θα παίξουμε. Ραφαήλ, εδώ στο Ατσαλένιο γίνεται αυτές τις ημέρες ένα πολύ σημαντικό camp. Υπάρχουν άνθρωποι από την Κάλιαρη και από την Τωρίνο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Θέλουμε να δείξουμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις ευκαιρίες αυτές που μας δίνονται. Θα προσπαθήσουμε να τους κάνουμε να καταλάβουν ότι αντέχουμε και μπορούμε να παίξουμε σε υψηλό επίπεδο. Η μελλοντική στόχη που έχουμε και αυτό που θέλουμε να κάνουμε όσο γίνεται καλύτερα είναι τα παιδιά τα δικά μας να παίξουν στον ΠΟΑ και ο ΠΟΑ να πάει όσο γίνεται πιο ψηλά με δικά του παιδιά που αγαπάνε πάνω απ' όλα τη φανέλα. Υπάρχει και ο Ερμής και ο Κεραυνός, οι θηγατρικές ομάδες έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της ομάδας. Σίγουρα, ο Ερμής και ο Κεραυνός είναι σκαλοπάτια από την Ακαδημία προς την μεγάλη ομάδα και δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να παίξουν σε πρωταθλήματα αντρών. Άσχετα πως εμείς έχουμε ρίξει πάρα πολύ το μέσο ηλικίας και προσπαθούμε να το ρίξουμε και άλλο ακόμα περισσότερο, ώστε τα παιδιά όσο γίνεται πιο μικρά να είναι πιο έτοιμα για τη μεγάλη ομάδα. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον Γιώργο Γιακουμάκη για αυτά που θέλει να πετύχει η Ακαδημία του ΠΟΑ δεν υπάρχει και η συζήτηση με τον Νίκο Μακράκη δεν θα μπορούσε να μην πάει και εκεί. Είμαστε όλοι περήφανοι για τον Γιώργο, για την πορεία του, όχι στη Celtic μόνο, αλλά γενικότερα αυτή την πορεία που κάνει, την επαγγελματική που ακολουθεί. Αλλά ακόμα περισσότερο και για το ήθος που περνάει στα νέα παιδιά. Αυτό που θέλω εγώ να τονίσω είναι ότι ο Γιώργος ποτέ δεν αρνήθηκε σε οποιαδήποτε πρόσκληση που έχει να κάνει με την Ακαδημία και για την ομάδα μας και πάντα ήταν δίπλα.